Η Βρετανία επέβαλε προς την Ιταλική Προεδρία φόρμουλα για ξεπάγωμα δύο τουρκικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων, ζητώντας, όπως ενσωματωθεί, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, τον προσεχή Δεκέμβριο. Η Βρετανική πρόταση, την οποία εξασφάλισε ο Αντένα, αναφέρει: είναι προς όφελος τόσο της Τουρκίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα κριτήρια ανοίγματος του κεφαλαίου 23 για τα θεμελιώδη δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 για τη δικαιοσύνη συμφωνηθούν και διαβιβαστούν προς την Τουρκία το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να ενισχύσουμε το διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε πεδία αμοιβαίων ζωτικών συμφερόντων. Ωστόσο, η βρετανική κίνηση για ξεπάγωμα τουρκικών κεφαλαίων στρέφεται κατά των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρώτον, γιατί τα εν λόγω δύο τουρκικά κεφάλαια περιλαμβάνονται μεταξύ των 6 συνολικά διαπραγματευτικών κεφαλαίων που έχει παγώσει μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία με απόφαση της κυβέρνησης Χριστόφια από το 2009. Δεύτερον, γιατί ο πρόεδρος Αναστασιάδης, με επιστολή προς τους 27 ομολόγους του πριν από ένα μόλις μήνα στις 23 Οκτωβρίου, κοινοποίησε την απόφαση της Λευκοσίας να παγώσει όλα τα τουρκικά διαπραγματευτικά κεφάλαια. Και τρίτον, γιατί η Τουρκία αλωνίζει στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, αλλά το Λονδίνο επιχειρεί να την επιβραβεύσει με το ξεπάγωμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Κύκλοι στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι η φόρμουλα της Βρετανίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο πρόκλησης κατά της Λευκοσίας, ενώ ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, David Lidington, που θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 25 Νοεμβρίου, θα επιχειρήσει να πείσει το Γιαννάκη Κασουλίδη για ξεπάγωμα των τουρκικών κεφαλαίων. Η Λευκοσία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την απόφαση Αναστασιάδη για πάγωμα όλων των τουρκικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων, ζητώντας την περίληψή της στα πρακτικά του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Γιαννάκη Κασουλίδη, κάτι πάντως που δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί.